Αποτελείται ουσιαστική βοήθεια για τη δημοκρατία, τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, υποδεχόμενος στο συνήγορο του πολίτη Ανδρέα Ποτάκη, ο οποίος παρέδωσε στον πρόεδρο την ετήσια έκθεση για το έτος 2016 της Ανεξάρτητης Αρχής. Πραγματικά η δουλειά που έχει γίνει από την συγκεκριμένη Ανεξάρτητη Αρχή τιμά την αποστολή της, είναι μια ουσιαστική βοήθεια στην δημοκρατία μέσα σε μια φάση πολύχρονης κρίσης που, όπως λέει και η έκθεση και η εκτίμηση και θα μας πει σε λίγο και ο κύριος Ποτάκης, μετασχηματίζεται σιγά σιγά ή και πιο γρήγορα σε κρίση πέραν της οικονομικής, σε κρίση κοινωνική και ανθρωπιστική. Από την πλευρά του, ο συνήγορος του πολίτη Ανδρέας Ποτάκης υπογράμμισε την ανάγκη ύπαρξης και ενίσχυσης του ρόλου της Ανεξάρτητης Αρχής, λέγοντας χαρακτηριστικά πως μόνο το 2016 η Αρχή κλήθηκε να μεσολαβήσει σε 12.000 υποθέσεις. Αναγκαιότητα ύπαρξης και ενίσχυσης ανεξαρτήτων αρχών. Ο συνήγορος του πολίτη είναι ο θεματοφύλακας των δικαιωμάτων τόσο των ατομικών όσο και των πολιτικών και των κοινωνικών, όλων όσων διαβίουν στη χώρα μας, και των πολιτών δηλαδή, αλλά και υπηκόων τρίτων χωρών. Και με αυτή του την ιδιότητα μεριμνά φροντίζει, προασπίζεται, υποστηρίζει και προάγει τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Ο πρόεδρος της Βουλής, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για φοροελαφρύνσεις στους βουλευτές, τόνισε πως δεν υπάρχει καμία σκανδαλώδης ρύθμιση, ενώ παρέθεσε στοιχεία σχετικά με τις μειώσεις στον προϋπολογισμό της Βουλής. Δεν πρόκειται περί μιας σκανδαλώδους, έτσι όχι όπως έχει παρουσιαστεί, ρύθμισης που απαιτήθηκε από το πολιτικό προσωπικό. Αφορά όλους τους εκλεγμένους όλων των βαθμίδων και των μελών των ανεξαρτήτων αρχών και άλλους, και προφανώς σας επαναλαμβάνω στο πλαίσιο μιας ισορροπίας δημοσιονομικής που το Υπουργείο Οικονομικών, το Δημόσιο Λογιστικό, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει διαμορφώσει. Θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι και να το συνυπολογίζουν όταν μιλούν για αυτά τα πράγματα, ότι η Βουλή είχε 225 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό το 2009, τώρα είχε 132 και κάναμε να περισσέψουν και 5 εκατομμύρια τα οποία θα μπουν σε κωδικό προς το Υπουργείο Οικονομικών για να δοθούν σε ευάλωτες ομάδες.